συνύπαρξη αυτών των τριών μας επιτρέπει τη δόμηση, τη θεσμική δόμηση της εργατικής τάξης στην οικονομική της μορφή, σε συνδικάτο δηλαδή. Στο μυαλό των σοσιαλιστών, οι εργάτες οργανώνονται σε δύο επίπεδα. Πολιτικό κόμμα, σοσιαλιστικό κόμμα και συνδικάτο. Η οικονομική οργάνωση και η πολιτική οργάνωση, τα οποία συμβίνουν μεταξύ τους. Πράγματι, στο πρώτο καταστατικό της ΓΕΣΕ υπάρχει ρήτρα που συνδέει τη ΓΕΣΕ προνομιακά με το ΣΕΠΕ. Ότι υπάρχει οργανική σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Αυτό μας τελειώνει πολύ γρήγορα. Αυτή δηλαδή η προσπάθεια να γίνει μίμηση του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας και του ΣΠΔ της Γερμανίας, που είχαν αντίστοιχες συνδέσεις, δεν εξελίσσεται στην Ελλάδα, δεν παγιώνεται, κυρίως διότι δεν έχουμε ούτε την εργατική τάξη που είχε η Αγγλία και η Γερμανία, ούτε το σοσιαλιστικό κίνημα που υπήρχε εκεί. Άρα αυτή η σύνδεση δεν αντέχει στον χρόνο, μπαίνει στην αρχή, φεύγει πολύ γρήγορα και στο Μεσοπόλεμο που έρχεται, το Εθνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα αναπτύσσεται με συνιστώσεις που αντιστοιχούν στο πολιτικό φάσμα. Και εδώ έρχομαστε στο δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημείο λοιπόν, η περίοδος του Μεσοπολέμου, κομβικά από το 22 έως το 36. Γίνονται δεκάδες πράγματα, χιλιάδες πράγματα, επικεντρώνουμε εδώ σε ένα που νομίζω ότι έχει μια αξία και για το σήμερα. Μορφοποιούνται για πρώτη φορά οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, κατά τη στοιχεία με τα κόμματα. Έτσι αλλιώς λοιπόν, οι σοσιαλιστές της εποχής είχαν την πρώτη καθεδρία, διότι για αυτούς είχε ιδιαίτερη σημασία, αλλά χάνουν τον έλεγχο της ΓΕΣΕ πολύ γρήγορα. Τον οποίο έλεγχο το χάνουν όταν μετασχηματίζεται το ΣΕΚΕ σε κομμουνιστικό κόμμα και δομεί μια ορισμένη αντίληψη για το συνδικαλισμό, που προέρχεται από την Τρίτη Διεθνή. Σύμφωνα με την ανάγνωση της Τρίτης Διεθνούς, το κομμουνιστικό κόμμα είναι το κόμμα πρωτοφορίας που οργανώνει το σχέδιο για το μέλλον και το συνδικάτο υπηρετεί αυτό το σχέδιο στον εργασιακό χώρο. Άρα υπάρχει ένα σημάντας μεταβίβασης, αυτός ο έλεγχος, ο απόλυτος του συνδικάτου από το πολιτικό κόμμα. Αυτό είχε, θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν οι συνθήκες επέτρεπαν τη δυναμική ανάπτυξη του Κομμουνιστικού Κόμματος και την εκδίκωση του σχεδίου του. Οι κομμουνιστές στην Ελλάδα ανάμεσα στο 26, στο 28 και στο 34 περίπου προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη γραμμή της Τρίτης Διεθνούς, η οποία θεωρούσε ότι το τέλος του καπιταλισμού επίκειται, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δουλεύει με τα συνδικάτα προετοιμάζοντας το έδαφος για την κρίσιμη στιγμή, ότι η κρίσιμη στιγμή θα έρθει που θα πάρουμε τα χειμερινά ανάπτωρα κλπ. Κλπ. Τα ξέρουμε πολύ καλά εμείς στην αριστερά, δεν χρειάζεται να τα λέμε με πολλά λόγια. Το περιγράφει πολύ καλά ο Άγγελος Ελεφάντης στο βιβλίο του «Η αδύνατη επανάσταση», περιγράφει γιατί αυτό, αυτή η ανάγνωση δεν είχε καμία έδραση ή είχε πολύ μικρή έδραση στην ελληνική κοινωνία, ότι δηλαδή ήταν αδύνατο να συμβεί. Παρόλα αυτά, η κρίση του 1929 φάνηκε προς στιγμή να επιβεβαιώνει αυτή την ανάλυση και η ένταση των κοινωνικών αγώνων και οι συγκρούσεις από το 1929 έως το 1936 επίσης φάνηκε ότι δίνουν κάποια επιχειρήματα σε όσους έβλεπαν ότι ο καπιταλισμός οδεύει στο τέλος. Ξέρουμε ότι δεν συνέβη αυτό και επιπλέον η αιμονή και η επιμονή των κομμουνιστών της εποχής να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο διέσπασε την ΓΕΣΕΕ της εποχής και παρήγαγε την ενωτική ΓΕΣΕΕ, αυτή ήταν η αριστερή. Η επίσημη ΓΕΣΕΕ, την οποία ελέγχουν μετά τους κομμουνιστές οι σοσιαλιστές.
οι σοσιαλιστές, αυτοί που δεν ακολούθησαν στη συνέχεια το οικονομικό, το κομμουνιστικό σχέδιο, είχαν ως άποψη την βαθμιαία μετάβαση, οι ρεφορμιστές θα τους λέγαμε αργότερα, τη βαθμιαία μετάβαση σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Άρα λοιπόν, αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τους όρους της εργατικής τάξης εντός του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο μπορούμε να μεταθέσουμε σε ένα πιο κοινωνικό καθεστώς, πιο κοινωνικά ευαίσθητο καθεστώς. Ως επίκεντρο είχαν την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών, οι κομμουνιστές τους καπνεργάτες, οι σοσιαλιστές τους σιδηροδρομικούς, δυο τυχαία. Οι σιδηροδρομικοί ήταν η εργατική αριστοκρατία της εποχής. Είχαν σταθερό ωράριο, 8 ώρες, που δεν είχε κανένας άλλος σχεδόν τότε. Είχαν καλούς μισθούς σε σύγκριση με τους άλλους. Είχαν ασφάλεια, είχαν ακόμα και την αριθμητική προσαρμογή των μισθών τους. Δηλαδή, πολύ προνομιακές συνθήκες. Εκεί κυριαρχούσαν και οι σοσιαλιστές του Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη Στρατής, ο ηγέτης τους. Από την αριστερά θα δέσουν τον Κώστα Θεό, ως όνομα. Ο Δημήτρης Στρατής, λοιπόν, και οι σοσιαλιστές του πρόβαλαν αυτό το πρότυπο. Να, όλοι μπορούμε να γίνουμε όπως οι σιδηροδρομικοί, αρκεί να αγωνιστούμε εντός του συστήματος με ευέλικτο τρόπο. Διατήρησαν τον έλεγχο της επίσημης ΓΕΣΕΕ έως το 29, έως την κρίση του 29, με την υποβοήθεια των βενιζελικών της εποχής. Άρα λοιπόν, οι βενιζελικοί πρημοδοτούσαν τους σοσιαλιστές στο βαθμό που αυτοί εγγυόνταν ότι τα συνδικάτα δεν γίνονται επικίνδυνα. Αυτό έως το 29. Το 29 όλοι θα έχετε ακούσει για το περιβόητο ιδιώνυμο. Το ιδιώνυμο με δύο απλά λόγια ήταν πώς θα εμποδίσουμε τις δυνάμεις που αντιπαλεύουν το καθεστώς να πάρουν το πάνω χέρι. Γιατί χρειάζεται να τις εμποδίσουμε, διότι η κρίση ακριβώς η οικονομική του 29 δημιουργεί ένα ευνοϊκό έδαφος για τη δική τους ανάπτυξη. Άρα, εφόσον δεν μπορούμε πλέον να διαχειριζόμαστε το κοινωνικό ζήτημα με ήπιους τρόπους, θα πρέπει να εφαρμόσουμε και βία. Αφού δεν μπορούμε με την οικονομία, με την ιδεολογία, θα βάλουμε και βία. Το ιδιώνυμο είναι η βία. Στα χαρτιά που δει κανείς, λέει ότι διώκονται αυτοί που ξετυλίγουν ενέργειες για την ανατροπή του αστικού καθεστώτος. Είναι νόμος για την προστασία του αστικού καθεστώτος. Και αυτό είναι αδίκημα, ιδιώνυμο αδίκημα, ειδικό αδίκημα δηλαδή, που τιμωρείται κατ' εξαίρεση του ποινικού κώδικα. Αυτό ήταν το νόημα. Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες σε χώρο μέσα ή σε εξοπλίζουν σε κάποιο ξερονήσι. Στην πράξη αξιοποιήθηκε για την καταστολή κάθε κινητοποίησης, κάθε απεργίας. Κάθε απεργία ονομαζόταν διαδικασία για την ανατροπή του καθεστώτος, βαφτιζόταν έτσι και βρίσκονταν οι προτεργάτες με συνοπτικές διαδικασίες είτε στη φυλακή, είτε στις εξορίες, είτε να μπαινοβγαίνουν στα κρατητήρια της ασφάλειας. Εκεί λοιπόν, οι σοσιαλιστές είδαν το δικό του σχέδιο επίσης να μην έχει πλέον δυνατότητες εφαρμογής και αποχωρούν από την ΚΕΣΕ δημιουργώντας τα λεγόμενα ανεξάρτητα συνδικάτα. Και έτσι έχουμε τρία πράγματα. Την επίσημη ΚΕΣΕ, την ενωτική ΚΕΣΕ των κομμουνιστών και τα ανεξάρτητα συνδικάτα των σοσιαλιστών. Η επίσημη ΚΕΣΕ είναι από το 1932 και μετά, ελέγχεται από μια συνεργασία βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Οι πρώην εχθροί στο ζήτημα αυτό πλέον συσπηρώνονται. Καλή ώρα, όπως θα βρίσκανε κατά καιρού στο Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία σήμερα. Άρα λοιπόν, φτάνουμε περίπου στο Μεταξά με τρεις ΓΕΣΕ, οι οποίες όλες όμως ομνίουν στην ενότητα. Όλες θεωρούν ότι κάθε μία εργάζεται για την ενότητα, αλλά οι άλλοι κακοί δεν το δέχονται. Από το 1934 έως το 1936 φαίνεται ότι βρίσκεται μια βάση για ενότητα, διότι αλλάζει η γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος και των συνδικάτων τα οποία ελέγχει, δηλαδή της ενωτικής ΓΕΣΕΕ.
αλλάζει η γραμμή, διότι πλέον το στοίχημα δεν είναι και το σχέδιο δεν είναι ο καπιταλισμός καταραίει και εμείς οργανώνουμε την Επανάσταση, αλλά η κρίση έφερε την άνοδο του φασισμού και συσκεδρόμαστε όλοι για να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό. Αλλάζει λοιπόν η γραμμή και από τάξη εναντίον τάξης γίνεται αντιφασιστικό μέτωπο. Σε αυτή τη νέα βάση και καθώς και στην Ελλάδα αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα στοιχεία της γενικής ανόδου των ακροδεξιών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, αρχίζει να στείλεται μια συμμαχία και οδεύουν οι δυνάμεις προς μια ενιαία ΓΕΣΕΕ η οποία θα βρει έναν τρόπο να προστατεύσει στις νέες συνθήκες, τις συνθήκες της κρίσης, τους εργαζόμενους. Αυτό γίνεται μεταξύ 34 και 36 και όπως ξέρουμε οργανώνεται η απεργία η γενική και από τις τρεις αυτές ομοσπονδίες, οργανώνεται η γενική απεργία στις 5 ή 6, δεν θυμάμαι, του Αυγούστου και την προλαβαίνει ο Μεταξάς μία-δύο μέρες πριν και κυρίσει τη δικτατορία. Η δικτατορία δηλαδή του Μεταξά έρχεται ως απάντηση και επικαλείται τον κίνδυνο εκτροπής, τον κίνδυνο αξιοποίησης της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης από την αριστερά, η οποία εμπλέκει ευρύτερες δυνάμεις στο σχέδιό της. Και άρα επιλέγουμε την δικτατορία ως μέθοδο, ως τρόπο απάντησης σε αυτό το σχέδιο της αριστεράς. Εδώ λοιπόν κλείνει η περίοδος του Μεσολαβικού Πολέμου, το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω. Η ενοποίηση του, και πηγαίνοντα στο τρίτο, η ενοποίηση, η περίοδος του Μεταξά δηλαδή, η ενοποίηση του κινήματος γίνεται από τα πάνω, με όρους του Μεταξά. Η ΓΕΣΕΕ καθίσταται μηχανισμός του κράτους. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ είναι ταυτόχρονα και ο υφυπουργός εργασίας. Υπουργός εργασίας ο ίδιος ο Μεταξάς και πρώτος εργάτης. Υφυπουργός εργασίας, ο Αριστίδης Δημητράτος, η ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, διότι ξεκινάει ως κομμουνιστής, διατρέχει όλο το φάσμα στο Μεσοπόλεμο και καταλήγει η υφυπουργός εργασίας του Μεταξά και επικεφαλής ταυτόχρονα της Εθνικής Συνομοσπονδίας, όχι πλέον και σε ΕΣΕΕ, Εθνική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Με το ρόλο του αυτό καταφέρνει ο Αριστίδης Δημητράτος, ο οποίος αξιοποιεί πολλαπλά την εμπειρία του στην αριστερά. Είναι ικανότατος δηλαδή, ήταν ικανότατος ως αριστερός και ικανότατος στη συνέχεια ως συνεργάτης των φασιστών. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή των ανθρώπων. Δεν πρέπει να παρεξηγούμαστε. Καταφέρνει λοιπόν να οργανώσει τη ΓΕΣΕΕ σαν μηχανισμό υποστήριξης του καθεστώτος. Κάθε εργάτης ήταν υποχρεωμένος να εγγραφεί στο συνδικάτο του, κάθε εργάτης ήταν υποχρεωμένος να δίνει τη συνδρομή στο συνδικάτο, άρα είχαμε 100% συνδικαστική κοινότητα, λοιπόν, δια της βίας. Κάθε σωματείο μπορούσε να διεκδικεί συντεχνιακά αιτήματα, είχε δικαίωμα, αλλά όχι βεβαίως δια της απεργίας, με υπομονή υπομνήματος στο μέσο επίπεδο στη ΓΕΣΕΕ και από τη ΓΕΣΕΕ στο Υπουργείο και ακολούθησε αντίστοιχη προς τα κάτω διαδικασία. Ένα μέρος των αιτημάτων αυτών ικανοποιούνταν όσα ήταν εύκολα, έτσι ώστε να δίνεται η αίσθηση της αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα, όπως πολύ καλά ξέρετε, δρομολόγησε μια σειρά από θεσμούς που είχαν ήδη ψηφιστεί, αλλά άρχισαν να λειτουργούν περίπου στα χρόνια του Μεταξά. Το ΙΚΑ είναι ένα από αυτά, η εργατική εστία έναν άλλο, αλλά όλα αυτά τροχιοδομήθηκαν έτσι ώστε να υπηρετούν τους σκοπούς του καθεστώτος. Για παράδειγμα, η εργατική εστία, η δουλειά που έκανε ήταν να οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα για τους εργάτες, οι οποίες όμως είχαν καθαρά προπαγανδιστικό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, δομείται ένας, όπως θα λέγαμε, κρατικός κορπορατισμός, όπως το λένε οι κοινωνικοί επιστήμονες. Μία ενότητα από τα πάνω, μία συνεργασία του κόσμου της εργασίας με το κράτος και υποταγή στα δικά του σχέδια. Πάμε στο τέταρτο σημείο.
η δεκαετία του 40. Στη δεκαετία του 40, όπως ξέρετε, έχουμε την απόλυτη, τη μεγάλη στιγμή της αριστεράς. Την απόλυτη κυριαρχία της σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Ξεπήδησε μέσα από τις ανάγκες της αντίστασης. Η Εθνική Συνομοσπονδία συνέχισε να υπάρχει και να συνεργάζεται με την κατοχική κυβέρνηση, προσπαθώντας να επιτελέσει πάλι τον ίδιο ρόλο. Αλλά πολύ γρήγορα αυτός ο ρόλος ξέφυγε από τα χέρια της και πέρασε στα χέρια του εργατικού ΕΑΜ. Το εργατικό ΕΑΜ, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη του ΕΑΜ, διότι το εργατικό ΕΑΜ επιτέλεσε μια σειρά από λειτουργίες που έφεραν πάρα πολύ κόσμο στο σχέδιο της αριστεράς. Η πρώτη και πιο βασική από αυτές τις λειτουργίες ήταν η διασφάλιση της επιβίωσης. Δηλαδή, ο έλεγχος και η κατανομή των δελτίων και των τροφίμων της βοήθειας που έχετε ή της παραγωγής μέσω συνεταιρισμού.